Αχ, παιδιά, αρχίζει να κρυώνει έξω ο καιρός. Αναρωτιέμαι πώς τα ζώα τα καταφέρουν με τέτοιο κρύο έξω. Εγώ κουκουλώνομαι με τη ζεστή κουβέρτα μου, ανοίγω και τη θέρμανση, αλλά τι κάνουν τα ζώα που δεν έχουν ζεστά ρούχα ή ζεστά σπίτια σαν και εμένα? Η χειμερή ανάρκη είναι μια κατάσταση στην οποία πέφτουν πολλά ζώα το χειμώνα για να επιβιώσουν από το κρύο. Το σώμα τους επιβραδύνει τη λειτουργία του και έτσι μπορούν να περάσουν μήνες χωρίς φαγητό και να μείνουν ασφαλείς στις φωλιές τους. Χειμερή ανάρκη! Δηλαδή κάποια ζώα κοιμούνται για ολόκληρο το χειμώνα? Αλλά πώς το κάνουν και τι άλλα ζώα ετοιμάζονται για το χειμώνα? Νομίζω ότι πρέπει να μάθω περισσότερα. Θα πάω στη φίλη μου την Ελένη, που είναι υπεύθυνη στο κέντρο έρευνας άγρια ζωής. Έφυγα! Καλώς ήρθες, Εγκ. Είναι ωραίο να σε βλέπω εδώ. Τι σε φαίνει στο κέντρο μας σήμερα? Γεια σας, κυρία Ελένη. Είδα κάτι στην τηλεόραση για τη χειμερή ανάρκη και αναρωτιέμαι πώς τα ζώα προετοιμάζονται για το χειμώνα. Μου φάνηκε τόσο συναρπαστικό. Μπορείτε να μου πείτε περισσότερα πράγματα? Φυσικά. Ας ξεκινήσουμε με τις αρκούδες, ένα από τα πιο γνωστά ζώα που πέφτουν σε χειμερή ανάρκη. Το φθινόπωρο, η αρκούδα τρώει όσο μπορεί, κυρίως φρούτα, μούρα, ψάρια και μικρά ζώα για να αποθηκεύσει λίπος. Αυτό το λίπος είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωσή της, καθώς κατά τη διάρκεια της χειμερίας νάρκης το σώμα της χρησιμοποιεί το λίπος για ενέργεια. Τι ακριβώς συμβαίνει όταν κοιμάται? Δεν κρυώνει? Δεν πεινάει? Όταν η αρκούδα κοιμάται, το σώμα της επιβραδύνει όλες τις λειτουργίες. Η καρδιά της χτυπά πιο αργά, η αναπνοή της μειώνεται και η θερμοκρασία του σώματός της πέφτει. Έτσι εξοικονομεί ενέργεια και δεν χρειάζεται να τρώει ή να βγαίνει από τη φωλιά της για μήνες. Wow, είναι σαν να έχει το σώμα της ένα μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Μα πώς ξυπνάει ξανά όμως? Η αρκούδα ξυπνά όταν αλλάζει ο καιρός, συνήθως την άνοιξη, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και το φαγητό αρχίζει να γίνεται διαθέσιμο και πάλι. Μερικές φορές ξυπνά και ενδιάμεσα για λίγα λεπτά, αλλά γενικά παραμένει κοιμισμένη. Wow, πολύ εντυπωσιακό! Και να ρωτήσω, οι σκιούροι πέφτουν και αυτοί σε χειμερή ανάρκη? Οι σκιούροι προετοιμάζονται με έναν διαφορετικό τρόπο, Εγκ. Δεν πέφτουν σε χειμερή ανάρκη, αλλά μαζεύουν όσο περισσότερη τροφή μπορούν το φθινόπωρο και τη φυλάνε σε κρυψώνες. Βελανίδια, καρύδια και άλλους ξηρούς καρπούς τους κρύβουν σε πολλές τοποθεσίες για να τα βρουν αργότερα. Μάλιστα, αλλά πώς θυμούνται που τα κρύβουν όλα αυτά τα βελανίδια? Φαίνεται πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και γι' αυτό πολλές φορές ξεχνούν που έχουν κρύψει όλα τα βελανίδια τους. Αυτό όμως είναι καλό για τη φύση, γιατί τα ξεχασμένα βελανίδια μπορεί να φυτρώσουν και να γίνουν νέα δέντρα. Άρα, χωρίς να το ξέρουν, οι σκιούροι βοηθούν στη φύτευση νέων δέντρων. Τι έξυπνα! Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Οι σκατζόχυροι από την άλλη Εγκ είναι από τα ζώα που πέφτουν σε χειμερή ανάρκη. Τους αρέσει να κουλουριάζονται σε ασφαλή μέρη, όπως σωρούς από φύλλα ή κούφιες τρύπες. Όπως και οι αρκούδες, το σώμα τους επιβραδύνει τις λειτουργίες τους για να επιβιώσουν στο κρύο χωρίς να χρειάζεται να βγαίνουν για φαγητό. Ο σκαντζόχυρος φαίνεται να έχει ένα ζεστό και ασφαλές καταφύγιο. Ακριβώς. Κάθε ζώο έχει το δικό του τρόπο να προσαρμοστεί στις δυσκολίες του χειμώνα. Τέλεια. Θέλω να μάθω και τα πουλιά. Τι κάνουν αυτές τις κρύες μέρες, κυρία Ελένη?
Τα πουλιά, όπως τα χελιδόνια, έχουν έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να προετοιμάζονται για το χειμώνα. Αντί να μένουν στον τόπο τους και να αντιμετωπίζουν το κρύο, αποφασίζουν να πετάξουν σε πιο ζεστά κλίματα, όπου υπάρχει περισσότερο φαγητό. Δηλαδή πού πάνε? Είναι μακρινό το ταξίδι τους? Ναι, πολύ μακρινό. Πολλά χελιδόνια πετούν χιλιάδες χιλιόμετρα προς την Αφρική για να αποφύγουν το κρύο. Αυτό το ταξίδι ονομάζεται μετανάστευση. Τα χελιδόνια διανύουν αυτή την απόσταση κάθε χρόνο το φθινόπωρο και επιστρέφουν την άνοιξη όταν ο καιρός ζεστάνει. Χιλιάδες χιλιόμετρα! Πρέπει να είναι πολύ κουραστικό αυτό για τα μικρά πουλιά. Πώς τα καταφέρνουν? Τα χελιδόνια είναι πολύ δυνατά και έχουν αναπτύξει μηχανισμούς για να ταξιδεύουν τόσο μακριά. Πετούν σε σχηματισμούς για να εξοικονομούν ενέργεια και βρίσκουν μικρές τάσεις στη διαδρομή για να ξεκουραστούν. Χρησιμοποιούν επίσης τον ήλιο και τα άστρα για να προσανατολίζονται και να βρίσκουν το δρόμο τους. Wow, είναι σαν να έχουν ένα χάρτη στο μυαλό τους και επιστρέφουν στο ίδιο μέρος κάθε χρόνο. Ναι, τα χελιδόνια έχουν απίστευτη μνήμη και ξέρουν να επιστρέφουν στο ίδιο μέρος για να φτιάξουν τις φωλιές τους. Μερικές φορές επιστρέφουν ακριβώς στο ίδιο σημείο που γεννήθηκαν. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα στη φύση, Egg. Φοβερό! Και τέλος να σου πω για τα ελάφια, Egg. Τα ελάφια δεν μεταναστεύουν ούτε πέφτουν σε χειμερή ανάρκη, αλλά προσαρμόζουν το σώμα τους για να επιβιώσουν στον κρύο χειμώνα. Το φθινόπωρο, το τρίχωμά τους γίνεται πιο πυκνό και παχύ, δημιουργώντας ένα φυσικό στρώμα μόνωσης που τα προστατεύει από το κρύο. Άρα δεν χρειάζεται να βρουν καταφύγιο ή να κοιμηθούν όπως άλλα ζώα. Σωστά, Egg. Τα ελάφια συνεχίζουν να ζουν κανονικά το χειμώνα, αλλά αλλάζουν τις συνήθειές τους. Το χειμώνα μειώνουν τις κινήσεις τους για να εξοικονομούν ενέργεια και τρέφονται με ό,τι βρίσκουν, όπως φλοιούς δέντρων και αποξηραμένα φυτά. Δεν ακούγεται εύκολο. Πώς θα καταφέρνουμε τόσο λίγο φαγητό? Τα ελάφια έχουν αναπτύξει την ικανότητα να ζουν με λιγότερη τροφή τον χειμώνα. Η διαδικασία της πέψης τους επιβραδύνεται και έτσι μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα την ενέργεια που παίρνουν από ό,τι βρίσκουν. Αλλά από πού βρίσκουν φαγητό όταν όλα είναι καλυμμένα με χιόνι? Ακόμη και όταν το χιόνι καλύπτει το έδαφος, τα ελάφια ψάχνουν κάτω από το χιόνι για αποξηραμένα χόρτα και φυτά. Τρώνε επίσης και τα κλαδιά, αλλά και τους φλοιούς των δέντρων, που είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Κυρία Ελένη, ήταν πραγματικά μια υπέροχη εμπειρία. Έμαθα τόσο πολλά για τη χειμερή ανάρκη, τη μετανάστευση των πουλιών και πώς τα ελάφια προετοιμάζονται για το χειμώνα. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να φύγω τώρα. Χαίρομαι που το απόλαυσες, Egg. Θυμήσου, η φύση έχει πάντα πολλά να μας διδάξει. Μπορείς να επιστρέψεις όποτε θέλεις για να μάθεις ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα, κυρία Ελένη. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική ημέρα. Παιδιά, σήμερα μάθαμε τόσα πολλά. Εσείς τι θα κάνατε αν ήσασταν ζώο το χειμώνα? Θα κοιμόσασταν σαν την αρκούδα ή θα πετούσατε μακριά σαν το χελιδόνι? Σκεφτείτε το και πείτε το στους φίλους σας. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε περίεργοι και συνεχίστε να μαθαίνετε. Τα λέμε! Και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μπαίνεις στο e-shop μου στο www.ekpaidevsi.gr για να ανακαλύπτεις σούπερ εκπλήξεις. Σε περιμένω!